Άρχισε λοιπόν το παιχνίδι με τις πρώτες πάσεις από τους ποδοσφαιριστές της Δόξας. Ο Νάνι θα πάρει μπάλα και θα δώσει. Φεύγει στην πλάτη των αμυντικών και κάνει το πλασέ. 1-0. Ο Ολυμπιακός ανοίγει πολύ νωρίς το σκόρ, όμως σηκώθηκε το Σημειάκι. Φάση είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Ο Πεχλιβάνης είναι ο παίχτης που κάνει την κίνηση. Μας βοηθά και η γραμμή του χόρτου για να δούμε ότι όντως αυτή η πολύ ωραία κίνηση που έκανε άρχισε από αντικανονική θέση. Μπάλα πάει στο κέντρο και ο Καλής θα την χάσει. Και ο Σαρφό θα βγάλει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Θα δώσει την πάσα στον Βίλσον. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. 1-0 ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει στο 1ο λεπτό με τον center forward του, τον Πίτερ Βίλσον, τον Λιβεριανό. Να δέχεται την assist και να μην αστοχεί απέναντι από τον Σισκόφσκι. Να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε την φάση από την αρχή. Έγινε το λάθος εκεί από τον Καλή. Και ο Σαρφό έδωσε την κάθετη πάσα. Κοντρόλ και αμέσως το πλασέ. Η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Πίτερ Βίλσον θα σημειώσει το 1-0. Έδωσε στον Μέσκα. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή. Έχουμε κόρνερ. Υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι. Λογικά θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό λέει και ο Θεουλή εκεί. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Εδώ θα δούμε. Βαγγέλης ο Κυριάκου είναι ο παίκτης που πάει στην μπάλα. Για να δούμε και από εδώ αν βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Το πόδι βάζει, έχω την εντύπωση ότι παίζει την μπάλα πρώτα με το πόδι. Πολύ ωραία κίνηση στην περιοχή του Ολυμπιακού και ευκαιρία για τη Δόξα. Η απόκρουση από τον Μολ με δεύτερη προσπάθεια θα αρπάξει την μπάλα. Και πάλι η Δόξα στο προσκήνιο τώρα με τον Τραϊτσεύσκι να περνάει για τον Μέσκα. Γύρισε, έχασε ευκαιρία. Ο Ασαμόα ήταν στο δοκάρι και έξω. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για την Δόξα. Για τον Ασαμόα. Ο Σάλι για τον Βίλσον. Θα κάνει το σούτ η απόκρουση από τον Σισκόφσκι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 30 λεπτό με τον σκόρερ του. Με τον Σαρφό να εκτελεί την πάρα να περνά και από κοντά να χάνεται μεγάλη ευκαιρία από τον Ντιαγέ, ο οποίος έχει συλληφθεί σε θέση offside. Βαθιά παλιά από τον Αντενόν για τον Μέσκα που κάνει διαγώνια κίνηση. Ο Μανρίκε κέρδισε την κεφαλιά. Παλά πήγε στον Ασαμόα που έκανε το σουτ και σημάδεψε για δεύτερη φορά απόψε το δοκάρι. Γυρίζει ο Σαντίκ. Είναι άτυχη η Δόξα. Χτελεί ο Σαρφό πάνω στο τείχος. Ποβέδα επιστρέφει στον Σαρφό. Από μακριά το σουτ. Άστοχο. Για να δούμε τώρα τον Βίλσον να στείλει την μπάλα εκεί που ο Μάτσις δεν μπορεί. Ο Βίλσον επιμένει, πέρασε μπροστά από όλους. Και θα έλεγα ότι ήταν υποδειγματικός και ο τρόπος με τον οποίο να μείνθηκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Φαπρίσκα στην περιοχή της Δόξας κερδίζει την κόντρα και στέλνει την μπάλα εκτός της εστίας, χάνοντας μια καταπληκτική ευκαιρία να διαχειρίζονται το προβάδισμά τους, να μην επιτρέπουν στη Δόξα να δημιουργήσει ευκαιρίες. Τώρα εκτελείται και το κόρνερ. Νάνι. Βαγγέλης ο Κυριάκου στέλνει απέναντι για τον Φαπρίσκα. Ο οποίος προλαβαίνει, κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Γυρίζει προς τα πίσω. Ευκαιρία μεγάλη. Να δίνει στον Ευτυχίδη. Τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Συνεχίζει μια ανωδική πορεία που είχε αρχίσει με τη νίκη επί της Ομόνιας εδώ.